ειδικός σε μια τέτοια κατάσταση περίπτωση, είμαστε υποχρεωμένοι να συμβάλλουμε τα μέγιστα σαν δημοτική αρχή. Σε συνεργασία φυσικά, γιατί θα έχει την κύρια ευθύνη η πυροσβεστική υπηρεσία. Εμείς ως Δήμος διαθέτουμε οχήματα, δηλαδή μηχανήματα έργου, τα οποία μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε όποτε θέλουμε μετά από πρόσθεσμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Ποιος θα αγοράσει? Ο πρώην των Δήμαρχος. Έχουμε 3 γκρέιντερ, έχουμε 2 GCB τα οποία μπορούμε να τα κάνουμε και 3 και 4 σε κάποια έκτακτη περίπτωση να δανειστούμε, να χρησιμοποιήσουμε από τις δημοτικές επιχειρήσεις, ΔΕΙΑΠ, ΔΕΤΥΠ κτλ. Έχουμε 2 υδροφόρες και οι 2 είναι χωρητικότητας 10 κυβικών μέτρων. Διαθέτουμε 2 τρακτέρ, 1 καταστροφέα, τις μισινές τις οποίες έχουμε εκεί άμα χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν και ως σχετικά με το πρόβλημα που είπαμε για τα εγκατελειμμένα οικόπεδα, αναφέρθηκα την επίσης και την Περιφερειάρχη ότι υπάρχει πρόβλημα, είναι μια πληγή γιατί όλοι λείπουν εκτός. Εμείς ψάχνουμε τη διαδικασία μέσα από αυτά τα 45 χιλιάρικα τα οποία μας δίνουν σαν πολιτική προστασία, να προχωρήσουμε σε ένα πρόγραμμα να καθαρίσουμε όχι μόνο τα εγκαταλειμμένα οικόπεδα που υπάρχουν μέσα στην πόλη ή στα χωριά, αλλά και σε χωματερές, παράνομες, ανεξέλεκτες. Είμαστε σε αυτή τη διαδικασία και πιστεύω σε σύντομο χρονικό διάστημα θα έχουμε κάποια εξέλιξη πάνω σε αυτό. Και φυσικά έχουμε άψογη συνεργασία με τον κύριο Σπυρίδη, τον διοικητή της Πτωρεμάτους, και θα συνεχίσουμε. Πάντως θυμάστε.